Ακόμα και με τις τιμές ρεκόρ του πετρελαίου, η ρωσική αρκούδα δεν χορταίνει. Η χώρα βλέπει την ανάπτυξή της να επιβραδύνεται και να καταγράφει τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανερχόμενων οικονομιών. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία είναι χαρακτηριστικά. Η Ρωσία πέρασε από την ανάπτυξη 4,3% του 2011 σε 3,4% το 2012 και οι προβλέψεις για το 2013 έχουν κάτσει στο 3,5%. Μπορεί για τις ανεπτυγμένες χώρες τα νούμερα να είναι εντυπωσιακά, για τη Ρωσία όμως δεν είναι αρκετά. Οι προειδοποιήσεις του Ρώσου Προέδρου στην έκτακτη σύσκεψη στο Κρεμλίνο μετά την ανακοίνωση των στοιχείων είχε κυρίως στόχο την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. Η οικονομία της Ρωσίας πρέπει να αυξάνεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, είπε, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα. Τα τελευταία δύο τρίμηνα του 2012 είχαμε επιβράδυνση. Το ποσοστό της βιομηχανικής παραγωγής έπεσε κάτω από 2% και είχαμε μείωση και των επενδύσεων κεφαλαίου. Одновременно снизился приток инвестиций в основной капитал. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιδιώκει μια αμερικάνικη συνταγή με χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής για να δοθεί όθηση στην ανάπτυξη. Ωστόσο, με την τιμή του Brent την Πέμπτη στα 115 δολάρια, προκαλεί ερωτηματικά πώς η ρωσική κυβέρνηση σκοπεύει να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα 0,8% που προβλέπεται για αυτή τη χρονιά.